Στους δρόμους βγαίνουν πάλι συνταξιούχοι και στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν το πρωί από το εργατικό κέντρο του Βόλου. Τονίστηκε χαρακτηριστικά ότι απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους βολιώτες να δίνουν παρόν στις συγκεντρώσεις που ακολουθούν. Συγκεκριμένα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μαγνησιώτικη, όπως είπαν, συγκέντρωση διεκδίκησης την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους την Τετάρτη 22 του μήνα, ώρα 11 στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα διαμαρτυρηθούμε για τις κοροϊδίες, τα επιδόματα, τα ψίχουλα που μας δίνουν και επιπλέον θα ζητήσουμε και μάλλον θα απαιτήσουμε αύξηση των συνταξιούχων, αύξηση των συντάξεων κύριων και επικουρικών, καθώς και τα αναδρομικά χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς δίκες και την καταβολή των δώρων τα οποία έχουμε πληρώσει. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να έρθουν μαζί μας στη συγκέντρωση που θα γίνει τη Δετάρτη στις 11 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας, διότι πρέπει να αγωνιστούμε πλέον για την καλυτέρευση της ζωής μας και όχι για μας, για την καλυτέρευση της ζωής, τη δική μας, αλλά και των παιδιών μας και των εγγονών μας. Φτάνει πλέον η κοροϊδία σε όλα τα επίπεδα από τους κυβερνώντες. Σας περιμένουμε για να αγωνιστούμε όλοι μαζί. 13 χρόνια τώρα δεχόμαστε περικοπές. Περικοπές στις συντάξεις, περικοπές στο ΙΚΑΣ, περικοπές στα δώρα, ακρίβεια, υγεία. Οι συνταξιούχοι είναι στους δρόμους και θα είμαστε σε όλη την προεκλογική περίοδο. Να πάρουν το μήνυμα που πρέπει να πάρουν, γιατί μας κοροϊδεύουν μπροστά στις εκλογές. Φτάνει η κοροϊδία. Φτάνουν οι εμπειγμοί. Οι κύριοι κυβερνούντες μας έχουν την νομοσύνη μας πολύ χαμηλά, μας την έχουν αξιοτιμήσει. Λοιπόν, σας λέμε ότι η νομοσύνη μας είναι σε ψηλά επίπεδα. Αυτοί μάλλον παθαίνουν αμνησία όταν βγαίνουν στην κυβέρνηση και ξεχνάνε αυτά που υπόσχονται. Γι' αυτό λοιπόν μαζικά, ενωτικά, δυναμικά να βροτοφωνάξουμε όλοι μαζί αρκετά μέχρι εδώ. Όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και από σήμερα ξεκινάει τη σκυτάλη η Θεσσαλία. Θα σας πω την αλήθεια, σήμερα στη Καρδίτσα και στα Τρίκαλα γίνονται αντίστοιχες συγκεντρώσεις για αυτές που θα οργανώσουμε κι εμείς. Αύριο θα γίνει στη Λάρισα, στη Κεντρική Πλατεία και την Τετάρτη τελευταίος νομός που θα κάνει συγκέντρωση είναι ο νομός Μαγνησίας. Νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο ότι οι συνταξιούχοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή αντιμετώπιση των προβλημάτων. Έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε τα εγγόνια μας και δεν έχουμε τη δυνατότητα να όχι μόνο να ζήσουμε εμείς, αλλά να το βοηθήσουμε. Σήμερα, αν θα βγείτε στους δρόμους ή θα πάτε στη Λαϊκή, δεν θα δείτε τους ανθρώπους, ειδικά τους συνταξιούχους, να ψωνίζουν. Γιατί και στα σούπερ μάρκετ. Γιατί θα περιμένουν να πληρωθούν. Είναι ντροπή να φτάνουν οι συνταξιούχοι να περιμένουν να πληρωθούν για να επιβιώσουν και να ζήσουν. Στον απόϊχο πάντως των ανακοινώσεων των αρμοδίων υπουργών και του Πρωθυπουργού και ανισχύσεις των συνταξιούχων μίλησαν για ψίχουλα και επισήμαναν ότι και η επόμενη κυβέρνηση αναμένεται να κάνει τα ίδια. Μονόδρομος διεμήνυσαν οι συνταξιούχοι της Μαγνησίας, ο υγιής αγώνας στους δρόμους.